Παιδιά καλησπέρα. Σήμερα έχουμε αρκετά packs να ανοίξουμε. Θα δείτε κάποια πραγματάκια από τα live που έκανα τις τελευταίες μέρες. Κάποια άλλα πράγματα που έχω κάνει off stream, που έχω κάνει off camera. Δεν έχουμε το icon πακέτο να δείτε σήμερα. Θα ανοιχτεί μαζί με τα Rivals Worlds στο επόμενο βίντεο που θα ανέβει, γιατί δεν είχα folder. Έχουμε ένα πολύ καλό SBC που κραφτάραμε που θα δείτε. Ένα πάρα πολύ καλό pool, μια rush κάρτα που βγάλαμε και έχουμε και ένα κρέο pool το οποίο θα δείτε αργότερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, πάμε στο βίντεο. Να πάμε να ανοίξουμε και ένα 82 plus. Α, κτσόγω και τους δύο, ωραία. Εξαιρετικό 82 plus. Μετά από πάρα πολύ προσπάθεια, μετά από πάρα πολύ προσπάθεια, καταφέραμε και πήγαμε Division 1. Η διαφορά στα rewards δεν είναι τεράστια και δεν υπάρχει checkpoint, οπότε μπορούμε να πέσουμε πάρα πολύ εύκολα πάλι Division 2. Αλλά τουλάχιστον την Πέμπτη θα πάρουμε rewards από Division 1, επειδή δεν θα παίξω όλο παιχνίδι να ρισκάρω να πέσω. Λοιπόν, πάμε στο 82x3. Ούτε αυτό είναι walkout. CDM, Ιταλία. Τον άλλο είναι 86, Λοκατέλη. Πάμε 84x2. Ούτε αυτό walkout. Ωραία παξ. Λίγα Πορτουγκάλινο, Diogo Costa, 84, Ωπα, Ραφίνια. Πάει για 20 κάπου, Ραφίνια. Λοιπόν, πάμε και ένα 86x2. Είναι ρας. Walkout, Γαλλία. Ράδιμα, Trent. Παιδιά, βγάλαμε Trent. Παιδιά, ήθελα να αγοράσω τον χρυσό Trent, επειδή έχει το long ball pass, ή όπως λέγεται αυτό το χρυσό playstyle, και μου έδωσε τον Ρας. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, αλλά έχει 91 passing που είναι full σημαντικό. Δεν ξέρω πόσο πηγαίνει. Καλά εντάξει. 390 χιλιάρικα. 4-4. Παίζει και CDM. Τίπα, του δίνω ένα shadow και είναι έτοιμος. Και έχει incisive pass, whipped pass και long ball pass. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μερικά ακόμα packs να κάνουμε claim. Είναι από κάποια milestones που κάθε και έκανα. Κάναμε το bronze squad mastery και πήραμε αυτά τα packs που βλέπετε. Έκατσα και τα έκανα με τον αδερφό μου στον άλλο λογαριασμό που έχει στο PlayStation. Σε δύο διαφορετικά PlayStation έκατσα, μπήκαμε σε φιλικά. Έκανε quit σε όλα. 25 μάτς θα κάναμε τσάκμπα μέσα 10 λεπτά, ένα τετάρτο. Το League Mastery επίσης, ένα 100k pack, και το First Squad Mastery πήραμε και από εκεί πέρα ένα 50k και ένα εκατοστάρι. Οπότε μαζεύτηκαν μερικά καλά packs, γιατί ήθελα να κραφτάρω ένα SBC. Όπως περάσαμε τα Gold Packs, ήταν αρκετά διάφορα. Small Gold Players Pack, τίποτα το ιδιαίτερο και εδώ πέρα προφανώς. Τα άλλα packs είναι που είναι σχετικά καλά και ελπίζω από εκεί πέρα να βγάλω λίγο fodder για να τελειώσω το SBC που είχα ξεκινήσει, που ήταν σχετικά ακριβούτσικο. Premium Gold Players Pack, δεν βγάλαμε τίποτα από εδώ πέρα. CM Ισπανία, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Okay, ο Γκαρσία της Leverkusen, τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε στο επόμενο. 75x2, ούτε αυτό είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Προφανώς δεν έχει walkout. Βγάλαμε Alex Garcia πάλι. Duplicate, πήγε στο SBC τώρα, το οποίο, παιδιά, να πω ότι με έχει σώσει μέχρι τώρα. Έχουμε λιτώσει πάρα πολλές κάρτες. Πάμε στο πρώτο 50. Goalkeeper, Γερμανία, La Liga. Βγάλαμε Ter Stegen. Ήρθε το fodder που περίμενα και βγήκε μαζί με Kimmich. Ήταν διπλό walkout. Μια 86 και μια 89, που ήταν ό,τι πρέπει εκείνη τη στιγμή που χρειαζόμουν το fodder. Οπότε W, το πρώτο 50. Πάμε στο δεύτερο 50, το οποίο δεν είναι walkout. Striker, την Ισία, είναι ο El Nesyri από το τουρκικό. Μου παίρνει λίγο καιρό να το συνηθίσω που έχει πάει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Βγάλαμε και έναν inform μέσα από αυτό, τον οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Πάμε στο κατοστάρι, στο οποίο, να σου πω ότι δεν θυμάμαι καν τι έβγαλα. Στο πρώτο κατοστάρι δεν έχουμε walkout. Goalkeeper, Φιλανδία, είναι ο Χραντέτσχη από την Leverkusen, ο οποίος νομίζω κάνει και πολύ καλή σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι προφανώς.
Και πάμε και στο δεύτερο κατοστάρι, στο οποίο πάλι δεν έχουμε walkout. Striker, Σερβία, το ιταλικό, είναι ο Βλάχοβιτς, 84. Που από ό,τι βλέπετε και αυτά δεν ήταν τίποτα τρομερό. Λοιπόν, εδώ που τη βλέπετε έχουμε αρκετά packs. Τα περισσότερα είναι 78x2. Όταν είχε βγει το SBC με το 78x2 το repeatable, είπα να κάτσω να τον grindάρω λίγο, και έβαλα αρκετούς gold και rare που είχα στο SBC στο Orange για να διάσει. Και μερικούς από το club μου εννοείται. Ήθελα να το δοκιμάσω, ελπίζω να βγάλουμε λίγο fodder για να μπει σε ένα SBC που θα σας δείξω σε λίγο που ολοκληρώσαμε. Όσοι μένετε στα live τον ξέρετε, αλλά έχει μπει στην ομάδα, είναι αρκετά καλός. Βέβαια έχω χαλάσει όλο μου το fodder εκεί πέρα και δεν έχω να κραφτάρω το icon SBC που βγήκε, το οποίο θα έρθει στο επόμενο βίντεο μαζί με τα rewards από τα rivals. Θα το κραφτάρουμε εκεί πέρα και θα το ανοίξουμε μαζί την ίδια μέρα. Θα είναι στο live της 5ης μάλλον, όποιος θέλει να μπει να το δει στο live. Αλλά ναι, κράφταρα τα 78x2, ελπίζοντας να βγάλω fodder. Από ό,τι βλέπετε μέχρι τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Τα 78x2 δεν μου έδωσαν τίποτα το ιδιαίτερο. Νομίζω πως το μεγαλύτερο γενικά που βγάλαμε, το δείτε βασικά σε λίγο. Αλλά αυτό που βλέπετε είναι γενικά αρκετά κακό. Δεν μας έδινε οριακά boards, οριακά 83-84. Οπότε οι περισσότεροι που βγάζαμε ήταν 80-81 και κάτω, τα οποία είναι άχρηστα προφανώς. Βγάλαμε ένα λάμπα 85, που είναι τέτοιες κάρτες ήλπιζα να βγάλω από αυτά τουλάχιστον. Αλλά τα 78 επειδή γενικά δεν πληρώσανε, δεν ξέρω. Όσοι κραφτάρατε από εσάς, άμα βγάλατε κάτι, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν αξίζει να συνεχίζω να τα κραφτάρω. Γιατί τα περισσότερα που βγάζα εγώ είναι αυτά που βλέπετε. 81, 82, 81, 82. Δεν θυμάμαι πόσα κράφταρα. Νομίζω κράφταρα 15. Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά τα περισσότερα ήταν αρκετά κακά. Και είχα και πολλούς δούπλοι και το πόντι του όπως άδειε το SBC Storage έτσι ξαναγέμισε. Απλά με λιγότερες κάρτες. Ευτυχώς είχαμε και μερικά ακόμα packs μετά να ανοίξουμε. Πριν ήταν από κάποια objectives εκείνα τα πακέτα. Γιατί 78x2. Δεν μας πήγανε καθόλου, μα καθόλου καλά. Και ξαναλέω, όποιος αν έχετε βγάλει καλά πράγματα από το 78x2, πείτε μου κάτω στα σχόλια να ξέρω αν αξίζει να συνεχίζω να τα γκραϊντάρω, μπας και βγάλουμε τίποτα. Γιατί χρειάζομαι αρκετό φόντερ. Γιατί το SBC του Icon ζητάει 85, 86 και 87, αν δεν κάνω λάθος, και 2 inform, κάτι τέτοιο. Οπότε το φόντερ θα μας χρειαστεί. Ιδανικά δεν θα ήθελα να χαλάσω coins, μόνο ό,τι fodder έχω στο club, για να βγει έτσι χωρίς να χαλαστούν τα coins. Αλλά αν χρειαστεί, εν τέλει θα αγοράσω κανέναν. Πάμε στα σχετικά καλύτερα πακέτα, 84x3. Εδώ έχουμε walkout, CDM, Ελβετία, γερμανικό είναι ο Τζάκα από τη Leverkusen. Δεν είναι τίποτα τρομερό, είναι τουλάχιστον fodder. Είναι 86 rating, μαζί με 2.84, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι. Μαζί με τον Walker, πάμε όταν 3W θα μπορούσε και να πουληθεί, γιατί είναι ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά που το βγάζω σαν duplicate, τρίτη συνολικά. Και τις 3 σαν 3W, οπότε απλά το χρησιμοποιώ σαν fodder, δυστυχώς. Εδώ πάμε στο 85+. Έχουμε CM, Νορβηγία, είναι ο Odegaard. Είναι πολύ καλό fodder, τον είχαμε ήδη. Χρησιμοποιήθηκε στο SBC που σας είπα, που θα δείτε μετά ποιον παίχτη κραφτάραμε. 84x4 νομίζω ανοίξει. Α, όχι, πήγαμε στο 100k. Στο οποίο 100k δεν βγάλαμε walkout δυστυχώς. Left wing, Γαλλία, το γυναικείο, το γαλλικό είναι η Mairi. Και ναι, δεν είναι αυτό που θες να δεις από κάποιο κατοστάρι pack. 84 κάρτα, είχε 84 minimum, μία κάρτα τουλάχιστον, βγάλαμε 84. Τώρα πάμε στο 84x4. Να υπενθυμίσω ότι στα packs είναι ακόμα οι ras παίχτες, οπότε εδώ πέρα που βγάλε striker Γαλλία δεν ήταν bait. Γιατί ξέρουμε ότι και Griezmann και Mbappé είναι ras, οπότε δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό πέρα από το Benzema. 84x4 και είχε έναν 86 με 3 84. Δεν θα έλεγα καλό pack. Πάμε στο 85x2. Εδώ πέρα έχουμε walkout, ευτυχώς τουλάχιστον, center back,
Ισπανία, Ισπανικό γυναικείο. Και αν δεν κάνω λάθος είναι η Irene Paredes. Και νομίζω δεν είναι διπλό, ναι. Είναι η Irene Paredes μαζί με... μαζί με αυτή τη Γερμανίδα από το Γερμανικό. Οκ, okay, 85. Θα μπορούσε και καλύτερα, θα μπορούσε και χειρότερα. Και 85x3. Έχουμε walkout προφανώς. Center back, Ολλανδία, Αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι το ακραίο pool που σας έλεγα. Liverpool, παιδιά, είναι ο βράχος πίσω στην άμυνα που θα έχουμε για πάρα πολύ καιρό. Osimhen και βγαίνει μαζί του ο Virgil. Βγάλαμε Van Dijk από σχετικά νωρίς το παιχνίδι. Είναι μια ακραία κάρτα, όσοι δεν το ξέρετε ήδη το μαθαίνετε τώρα. Είναι σχετικά ακριβή από ό,τι βλέπετε. Και μάλλον θα μείνει στην ομάδα για πάρα πολύ καιρό. Πέρσι μπορούσε να το χρησιμοποιήσεις και αρκετά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε περάσει πάρα πολύ καιρός που ήταν ακόμα usable, ακόμα και χρυσή του κάρτα. Οπότε ναι, από αυτά τα packs μόνο και μόνο γι' αυτό τεράστιο W. Και εδώ από ό,τι βλέπετε δίνουμε την τελευταία squad. Πρέπει να ήταν η 85 squad, ναι, που φτιάξαμε. Ήταν για το SBC του Varane. Ήταν σχετικά ακριβό, αλλά είναι από το τελικό. Είναι Γάλλος. Μπορεί να κολλήσει την ομάδα με άλλους Γάλλους, μπορεί να κολλήσει με τον Τουράμ. Μπορεί να χωθεί γενικά εύκολα σε ομάδα. Τον γκράφταρα και είναι πάρα πολύ καλός.